Παιδιά, δεν έχουμε έρθει στο Ροχάμι. Μην γελιέστε. Ήρθαμε να δούμε τον φίλο μας, δούμε πώς χάνει την Περιστέρια σήμερα. Ποιο φίλο σου? Το Βάγιο. Το Βάγιο. Λοιπόν, ναι παιδιά, στο Βάγιο είμαστε. Ο Βάγιος να βγάλει μαλλιά. Είναι η ώρα να ρουφήξει τα αυγό του κι αυτός. Κι άλλο αυγό θα ρουφήξει, κάθε χρόνο το ρουφάει. Θα ρουφήξει άλλο. Για να δούμε λοιπόν. Στο Βάγιο είμαστε παιδιά, έχει ένα καιρό 6-7 μποφόρα αέρα. Όλοι του είπαμε να μην πετάξει, αυτός λέει θα τα πετάξει. Ο μήνας έχει 25 του Φλεβάρι. Δεν γίνεται να μην πετάξει. Δεν γίνεται, ναι. Δεν πετάξει, τι λες τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχει γίνει η συμφωνία με το Ροχάμι, δεν γίνεται να μην πετάξει. Το 2023, σημαδιακή ημερομηνία, να το θυμάστε, γιατί εδώ έγινε χαμός. Είχε 7-8 μποφόρα αέρα όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Οι μισοί πετάνε, οι μισοί δεν πετάξανε και καλά κάνανε όσοι δεν πετάξανε για μένα. Ο καιρός ήταν ακαταλληλότατος. Τώρα έχουμε μία διαπραγμάτευση και σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Βάιος, έτοιμος σε! Έλα, πάμε ρε φίλε! Από τώρα του πήρε χαμπαρκουλιά με την Ξύστρα. Οι πιο πολλοί είναι μέσα να με τους πάρει ο αέρας. Να και ο δημοσιογράφος μας εδώ πέρα, ο φωτορεπόρτερ λέω. Φωτορεπόρτερ, ναι. Κάνει ρεπορτάζ και φωτογραφία. Διπλάρης λοιπόν. Ένας είναι. Έτα μαντέτα. Ανεπανάληπτο. Όχι, τράβα, τράβα και εδώ τι κάνει. Προθέρμαση την Ξύστρα κάνει. Να καθαρίσει τα ράφια τώρα που τα χασόλα. Με την Ξύστρα. Βαϊό, σε ζηλεύουνε, μην δίνεις σημασία. Φτιάχνει την Ξύστρα σου εσύ εκεί πέρα. Να είσαι σε ετοιμότητα. Ναι, ναι. Το Βάγιο είναι καλό, με δόνηση, με δόνηση είναι. Ναι, δεν μασάει με τίποτα. Ετοιμάζεται για μετά. Είπαμε το πριν και το μετά. Βάγιο, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Και να έχεις όλες τις... Να είσαι καλά, και επιστροφές. Να έχεις όλες τις επιστροφές. Να μην χάσεις ούτε ένα πουλί. Καλή επιτυχία, Βάγιο, καλή επιτυχία. Ας το κόσμο να λέει. Ο Βάγιος λέει το πουλί του μόνο με χάσει και τώρα δεν πειράζει. Για να δούμε ρε Βάγιο, θα μείνεις χωρίς πουλί που λένε οι άλλοι. Εγώ δεν το πιστεύω. Οπ, 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 να το να. Να το να. Να το να λέω. Τώρα να πούμε ένα τραγουδάκι που λέει «Έχετε γιαυρισούλες και εσύ σου λιωτοπούλες». Γεια σου ρε Βάγιο. Αυτό που προχάμε θα είναι πιο ωραίο από το δικό μου. Κοιτάξτε λοιπόν, το φίλο μας το Βάγιο τα πέταξε με πλήρη άπνοια σήμερα. Δεν κουνάει ούτε κλαδάκι σήμερα. Τα πουλιά απλά έχουν τρελαθεί, δεν ξέρουν τι κάνουν. Είναι άχαστα, ναι, είναι άχαστα, όντως. Τα έχει πατήσει τώρα πάνω από τις ελιές. Όταν πετάνε έτσι με άπνοια, φαντάζομαι ότι αφησάει τι γίνεται. Εννοείται. Όρθια ψηλά φτερά, λέω, κοιτάξτε, λαλά. Σταμάτα, σύρε, την κακία σου. Σε ζηλεύει, Βάγιο, άστο να λέει το Ροχάμι. Από ζήλια τα λέει. Θα του δώσουμε κανένα αυγουλάκι μετά. Σημασία και τα πουλιά κοντράρουνε. Βάιο, άστος να λένε, θα είσαι ο μόνος άχαστος, το βλέπω εγώ. Τα πουλιά πετάνε από πάνω. Την έχουν ψηλιαστεί τώρα. Δεν χρειάζεται. Μπράβο ρε Βάγιο, είσαι ο μόνος που πετάνε από πάνω τα Περιστέρια. Οι υπόλοιποι τα χάνανε στην ευθεία. Παντός καιρού, παντός καιρού. Είναι φοβερός παιδιά, χωρίς την πλάκα. Χωρίς την πλάκα είναι του... Θα έπρεπε να τρέπεις που το Ροχάμι, μη ζηλεύεις. Πολύ κόντρα, ναι.
Τώρα πραγματικά είναι ο μόνος που του έχουν κρατηθεί από πάνω. Δεν ξέρω, μήπως άλλαξε ο καιρός, ρε. Το έχει γυρίσει την άπνοια εδώ. Τα πουλιά δεν φύγανε πίσω όπως στους άλλους, μείνανε από πάνω. Πολύ κόντρα, μπράβο, μπράβο Βάγε. Κόντρα στην κόντρα, κόντρα στον άνεμο, κόντρα στο κύμα. Τώρα χωρίς πλάκα, δεν είναι αυτή η εικόνα που αρμόζει σε αυτά τα πουλιά. Με μια app, με ένα καλό καιρό, τα βλέπαμε και φτερά. Τώρα όμως βλέπουμε την κόντρα και τη δύναμη που έχουν. Ο Μπαδάρης δεν ξέρω, θα τρίσκει. Βεβαίως, μπράβο ρε Βάγιο, συγχαρητήρια, μέχρι στιγμής είσαι ο καλύτερος, τολμώ να το πω. Είναι ο μόνος που του μπουνάνε τα πουλιά από πάνω. Πω, άμα δεν πει την κακία του αυτός ο Ροχάμης, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Σε ζηλεύει, Βάγιο. Όχι, το αγαπάω, που το ξέρει. Άλλο η αγάπη και άλλο η ζήλια. Στο τέλος θα του δώσει το αυγό. Να το ρουφήξει. Καλά λέει και όλο. Να σου πω, όταν τα γκρεμίσεις και έρθουν όλα, ξέρεις, θα πω, άπαντες παρόντες. Άμα δεν έρθουν και από τα 10 μέτρα, για ξύλο. Ναι, αλλά κοίτα. Κοίτα πως κρατιούνται όμως εδώ τα πουλιά. Ναι, ρε, έχουν φύγει και το ξέρω. Λοιπόν, έχουμε και μέσα τώρα και στα καλώδια από πίσω. Να τα βλέπετε. Αυτά τα που είναι κάτω στο βάθος είναι της φεύγας. Έρχονται και αυτά. Βάγει όποτε θες θα ρίχνεις, έτσι. Ναι, ναι. Έλα, μάζευτα να λες ότι ήρθαν όλα. Σαν του Νόε δηλαδή, σαν του Νόε. Όλα, ήρθαν όλα από πάνω. Έλα, γόρι μου, πάρε εκεί να βγάζεις και λάδι. Να βγάζεις και λάδι. Να βγάλει και λάδι. Μπράβο. Μπράβο. Κάτι πήρα, εσείς δεν πήρατε τίποτα. Βάγιο, ρίχτε τα πουλιά, ρε. Άστα να πέσετε μόνο σε αυτό. Παιδιά, κάντε λίγο στη μάνα και εδώ θα γκρεμίσει. Βάγιο, θα ακούσουμε και πέσουμε, θα ακούσουμε. Τώρα τα διώχνει. Και κοιτάξτε τώρα πεσό. Γιατί ρε, όλα έρχονται ρε. Ρε όλα έρχονται, πω 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 λέω. Στρώσε, Βαγιό, θα χάσεις παπαγάλους ρε. Βγάλε παπαγάλους, δεν μαζευτούν οι παπαγάλοι ρε. Έχεις άλλους. Αμάν. Εδώ κοιτάξτε ένα φαινόμενο. Έρχονται οι βούτες και κάνουν την παπαγάλη. Μόνο στο Βάγιο τα δείτε αυτά. Ναι, πάνε, πάνε παπαγάλοι, κοιτάξτε τι έγινε. Πάνε παπαγάλοι. Δεν μπορούμε να περάσουμε έτσι. Πω πω, το είδαμε και αυτό. Ευτυχώς που έχει βάλει βούτες τώρα, θα έρθουν και οι παπαγάλοι μας με τις βούτες. Κάντε λίγο πιο γερά, πες να περιφέρει. Στον επόμενο, στον επόμενο θα τα έχουμε μαζί. Δεν πέφτουν να χαραβείς και μέσα. Τα μισή για να πες, ρε. Τώρα θα πάρω εγώ το φάγιο. Ρίξε φάγι κάτω. Βρόγκα ρε λίγο ρε, κάνε κάτι. Στρώσε. Δεν θέλω να κάνω ένα κόμμα. Βάγιο, θα τα χάσεις, ρίχτα. Ποια θα χάσω, ρίξε στάρι. Βγάλε από τα καλά, ρε. Βγάλε από τα καλά να πέσουν και να γεννήσουν. Βγάλε από τα καλά. Χαμός γίνεται, παιδιά, έτσι. Έτσι περνάμε εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Με την πλάκα μας το έχουμε ρίξει στο καλαμπούρι, γιατί σήμερα ο καιρός δεν ήταν για περιστέρια. Αλλά του Βάγιο για κάποιο λόγο κοντράρανε και μείνανε από πάνω. Τώρα βέβαια έχει θέμα, έχει θέμα γιατί δεν πέφτουν οι παπαγάλοι. Θα δούμε, θα το διορθώσουμε γι' αυτό όμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα, αν θα πέσει, θα έρθουν όλα, είμαι σίγουρος. Δεν κάνουν τα περιστέρια, κοίτα. Ναι, ναι, δεν μπορούν, ρε. Είναι και ο χώρος εδώ πολύ περιορισμένος. Το δώρο του! Έλα να κάνεις δράτσα, έλα, έλα, έλα! Έλα, έλα!
τίποτα. Έλα, Ροχά, μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις. Έλα τώρα, έλα. Από αυτό δεν θέλω τίποτα. Σκύψε, έλα, σκύψε, λέω, και πάρ' το. Δεν έχει αυγά. Άλλο 8 σε λίγο. Εκεί τι. Έρχονται, έρχονται. Έλα, έρχονται κι άλλα. Έτσι και πέτακτος. Ροχάμι, δήλωση υποταγή τώρα, ε! Εννοείται! Βάγιο πάντα υποταγή, δεν έχει. Έγινε, έγινε. Πάρτου, Βαγγέλη, πάρτου. Άντε, πάμε στον επόμενο. Ναι. Και πάρτε εδώ σε πισιριά. Εσύ τουλάχιστον ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, Βάγιο! Άστα τώρα, μετά θα τα δεις αυτά. Άκου να σου πω. Αυτό που πες πριν, εγώ το άκουσα να ξέρεις. Είχες πετάξει και με χιόνι. Ναι, και με χιόνι και με βροχή. Και με χιόνια και με βροχή, οπότε τώρα δεν μπαίνεις χαμπάρι. Όχι, όχι. Είσαι τώρα παλιά καραβάνα, έχεις εμπειρία. Τα περσέρια είναι δυνατά. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, δεν θα τα πέταγα. Αλήθεια σου λέω. Εντάξει. Εσύ τα πέταξες. Άρα για να τα πέταξες κάτι ήξερες παραπάνω από εμάς. Προς Θεού. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Να σε καλά, βράδυ. Και σου εύχομαι το. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε και μας τίμησε. Και βίδετε, ο καιρός δεν είναι καλός, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα τυχερά του Ευαγγέλματος. Ναι. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Ναι, ρε φίλε, να είσαι καλά και του χρόνου. Εγώ άλλο θα σου λέγα, θέλω να είσαι υγιής όπως είσαι και τώρα. Ευχαριστώ και να μας κάνεις, πάλι να μας κάνεις ένα χαβά. Να σε ξαναευχαριστηθούμε. Κοίτα, με καλύτερες χερικές συνθήκες να δούμε και την αξία την πραγματική του Πεστεριού. Εντάξει. Βρε, άλλα είχαμε να πετάξουμε, αλλά. Δεν πειράζει. Έγινε. Γεια χαρά. Κάτσε να τραβήξω και ένα και τη σύζυγο. Και έτσι, μπράβο. Έτσι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έτσι. Έτσι. Κοίτα, Βάγιο. Αυτό, κοίταξε λίγο εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Βάγιο, εδώ, κοίτα, στον κόσμο. Γιατί αυτή τη φωτογραφία θα τη βάλω μπροστά στο βίντεο σου. Εντάξει, εκεί, περίμενε λίγο. Ναι, θα τη μπράβο. Μπράβο και στου δύο. Ευχαριστούμε, Βαγιο. Σαν δύο πουλάκια. Μπράβο. Μέσα στα καλαθάκια. Να σου καλά. Γεια. Στο Βάγιο λοιπόν ήρθαμε, θα μας κάνει και αυτό στο χαβά, μια εβδομάδα μετά. Τα είχαμε δει με κατακλυσμό και τώρα θα τα δούμε με ένα καλύτερο, πολύ καλύτερο καιρό. Τις 5 λοιπόν του Μάρτη. Ήρθαμε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ωραίος, ωραίος ο Βάγιος. Τώρα θα δούμε πια την πραγματική αξία των περιστεριών του. Γιατί αυτό το χαβά που είδατε πριν δεν ήτανε τώρα, ήτανε, μιλάμε... Έκανε κατακλυσμό. Ο κατακλυσμός του Νόε ήτανε. Τώρα έχουμε ανάποδο καιρό. Φυσάει προς τον ήλιο και έχουμε και ήλιο. Βέβαια αυτό είναι ένα αρνητικό, αλλά χίλιες φορές αυτό παρά να έχει 7 μποφόρα αέρα. Τώρα τα βλέπουμε πια με ένα πολύ καλό έτσι καιρό από θέμα αέρα. Έχει ένα τριαράκι αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε τις ωραίες εικόνες που μας έχει μάθει ο φίλος μας ο Βάιος. Ο κολλητός του Ροχάμι. Ροχάμι, τώρα πρέπει να σε είχα εδώ, Ροχάμι. Να δεις το φιλαράκι σου. Εντάξει, βέβαια δεν μπορεί να έρχεσαι κάθε Κυριακή. Θα τα δεις το βίντεο όμως, εντάξει. Ωραίος, ωραίος. Και μέσα, βλέπετε, μέσα στο συννεφάκι. Όπου και πιο κάτω. Α, είχε και μέσα πολύ βαθιά περιστέρια. Ναι, 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 ναι. Για να δω αυτό που είναι στο σύννεφο. Έχουμε κουρτίνα. Ναι, ναι. Και ωραία περπατησιά κάνουνε. Και ωραίο στήσιμο. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική αξία των περιστεριών του φίλου μας του Βάιου, του συλλόγου εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τέτοια λέω πετάει, Ροχάμι. Βλέπε να μαθαίνεις. Από αυτά εδώ να του πάρεις και να κάνεις μεταγραφή. Αυτά είναι τα μοντελάκια του. Το 2023. Και πετάνε και μέσα εκεί. Πάμε τώρα εδώ να δούμε για κάτι ασπρουδερά. Εδώ όπο και τα άσπρα του τα σουλούπια λέω. Τι φτιάχνουν εκεί στον ουρανό το γαλανό. Μπράβο ρε Βάγιο, μπράβο, μπράβο, ναι. Ναι, όντως πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο που ξαναέρθαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε πάλι το βιντεάκι που αρμόζει σε αυτά τα περιστέρια. Και στους άλλους τους φίλους. Ωπα, έφυγε αυτός τώρα, γύρισε ο Μαυροβούρης πλάτη και πάει για το εξαφανιζόλ. Άστο να πάει και κάτω να πετάξει. Για να δούμε τώρα, εδώ έχουμε κι άλλα άσπρα. Έχουμε κι άλλα άσπρα, λέω παιδιά. Θαυμάστε λοιπόν. Και μαύρα ασπρόκολα βλέπω πάνω. Ω, πω τι γίνεται.
Μπράβο, μπράβο, Βάγιο. Με πολύ, πολύ zoom. Πέρασε και ένα κάθετα για να δω. Α, είναι ψηλά κι αυτός, ναι. Τα βλέπω και με το άλλο μάτι να δούμε την πραγματικότητα, έτσι. Γιατί με την κάμερα ξεγελιέσαι καμιά φορά. Ζουμάρεις, ζουμάρεις. Και νομίζεις ότι είναι πάνω από το κεφάλι σου και αυτά έχουν γίνει στάχτη. Δηλαδή κάνει και καλό, κάνει και κακό πολλές φορές η κάμερα. Σε μπερδεύει δηλαδή. Και εγώ μπερδεύω, μου τραβάω. Καμιά φορά βλέπω το zoom που έχει φτάσει, μου δείχνει να. Ναι, πάμε, πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Θα πέσουνε, ρε Βάγιο. Για να δούμε, ρε φίλε. Για να δούμε, καλά πήγαμε εκεί, να δούμε πώς θα έρθουμε κιόλας τώρα. Έκανε το κάλεσμα, τα βλέπει που τα έχω ζουμάρει και φαίνονται μύγες. Στρώσε, στρώσε, να σκάσουν όλα κάτω. Να μην κόψουν, ρε. Έρχονται, έρχονται. Ναι ρε παιδί μου, αλλά να μην είναι, για να μην κόβουνε ρε φίλε. Ήρθανε. Τι έγινε. Ρε τσακμπάμ ήταν αυτό ρε, με φρυνδίας και εμένα ρε. Ρε Βάγιο. Ρε Βάγιο. Δεν τα ξέρεις αυτά. Αυτά είναι μυστικά μου φαίνεται. Τα παλιά του καθηγητή και του Μπαλτζή. Α, και του Μπαλτζή, του συγχωρεμένου. Κάτσε να τα τραβήξω και λίγο μέσα. Για να δούμε τα πουλάκια. Να τα. Να τα λέω. Ένα περιστέρι είναι πάνω. Αλλά εγώ επειδή σου λέω πάντα ένα, ίσον κανένα. Ωραίος, ωραίος. Κοιτάξτε εδώ κάτι περιστερούκλες. Πο, λέω. Τι είναι αυτά, ρε. Τι θηρία είναι αυτά, ρε, Βάγιο. Βουτάρες καθαρές. Οριτζινάλε. Νάτες οι βούτες, νάτες λέω οι βούτες του Βάγιου, παιδιά, κοιτάξτε. Α, πέρασε και αυτός από πλάγια. Α, μια τζινούλα ήταν, αυτή το τζινιά. Ωραία περιστεριά έχει ο πάπος, παιδιά. Εντάξει, ήταν αμαρτία να μέναμε με εκείνο το χαβάμε που πέταξε την περασμένη εβδομάδα. Τώρα είδαμε και αυτά τα περιστέρια που μας έβαλε, ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο. Και σε φτερά και σε πεσό, στο πεσό με φρυδίασε. Εγώ νόμιζα τα γκρέμισε και νόμιζα ότι ήταν και άλλα. Και ήταν ένα περιστέρι μόνο πάνω. Πολύ καλός, παιδιά. Έτσι και αυτός ένα βιντεάκι του κάναμε που αρμόζει για το φίλο μας το Βάγιο. Γιατί την περασμένη εβδομάδα είδαμε άλλα στοιχεία στα περιστέρια του. Είδαμε κόντρες με ένα εξάρι, εφτάρι μποφόρα αέρα, δύναμη και επιστροφή. Τώρα είδαμε χαβά, ναι. Και νομίζω ότι άξισε και τον κόπο που ήρθα στη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα μετά να ξανακάνουμε σε όλα τα παιδιά το χαβά που αρμόζει πραγματικά στα περιστέρια τους. Και ένας από αυτούς, και ένα από αυτά τα παιδιά, μάλλον είναι και ο φίλος μας ο Βάγιος. Εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στο σύλλογο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μπράβο του λοιπόν. Γεια σου, ρε Βάγιο! Να είσαι καιρό, ρε Πανάκη, και να έρθει κάθε πρώτο. Στο υπόσχομαι, ρε φίλε. Άλλη, μπράβο, στο υπόσχομαι έτσι για πάρτι σου, θα έρθουμε για στραβάω. Σου έχω κάνει ολόκληρο αρχείο, να ξέρει. Ναι. Ολόκληρο αρχείο σου έχω. Πόσα χρόνια σε τραβάω. Σε όλα αυτά υπάρχουν και τα βλέπει και ο κόσμο, να ξέρει. Κοίταξε. Ήθελα να τα δει μια φορά αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τα ξέρει. Ναι, εντάξει. Γιατί κάθε φορά ναι. Έχει καιρό. Δεν ναι. Τα πετάω αυτά. Ναι, όπως την περασμένη εβδομάδα, ναι, εντάξει. Ναι, τι θα κάνω. Ναι, ρε φίλε, καλά κάνεις, τα φιλάς. Έτσι τώρα σήμερα λέω, αν το πετάξω. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, μπράβο σου. Να είσαι καλά. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Μπράβο. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν. Γεια.